από κάποιον άλλον τρόπο και δεν έχει μείνει μέσα. Αυτό που ενστικτοδός το άλλο ζώο ήθελε να το σκοτώσει για να το φάει. Γιατί ενστικτοδός το ζώο λειτουργεί να σκοτώνει για να το φάει παίρνοντας την ενέργεια. Διότι η σάρκα αποβάλλεται. Η ενέργεια όμως μένει σαν όπως είναι ο μαγνήτης. Κολλάει και γίνεται μια στατική ηλεκτρική παρουσία. Ο μαγνήτης είναι ηλεκτρισμός, αλλά στατικός ηλεκτρισμός, μόνιμος, δεν φεύγει. Έτσι. Το ίδιο λοιπόν και το ζώο το ζωντανό που το σφάζουν για να το φάνε. Ενώ το άλλο, γι' αυτό και τα ζώα πρέπει να σκοτώσουν για να φάνε. Πράγμα το οποίο δεν είναι κακό προς τη φύση που το βλέπουμε εμείς και λέμε το κρίμα το ζώο που πονάει. Έφυγε. Κάθε ένα ζώο είναι προγραμματισμένο για έναν σκοπό. Άλλη μέρα θα μιλήσουμε για αυτά. Όμως, το κρέας που πουλάνε στα σφαγεία ή στα χασάπικα, δεν μου καθόλου ευχαριστώ να μιλάω για αυτά, που πουλώνουν στα χασάπικα και αυτά, έχει διατηρήσει μέσα του τις ενέργειες για λίγο και λόγω και του ψύχου στα ψυγεία που το βάζουν διατηρείται, αλλά από την ώρα που θανατώνεται αρχίζει και χάνει βέβαια. Έτσι. Αυτό το εκτόπλασμα λοιπόν είναι η δύναμη που όταν ξέρεις πώς να τη στείλεις θα θεραπευτεί το άτομο, αλλά μέσα από σένα θα περάσει η ασθένειά του. Γιατί από το ένα μέρος τραβάς την ενέργεια, την αρνητική του, γίνεσαι εσύ αγωγός και από την άλλη κατεβάζεις ενέργεια, δυναμική εκπομπή κάνεις. Και έτσι υπέργεται η θεραπεία. Με βλέπετε που κουμπιάζω λίγο, είναι γιατί πάντοτε προσπαθώ το ανεξήγητο να σας το κάνω πιο κατανοητό όσο γίνεται, όσο γίνεται. Η τιμωρία στον άνθρωπο και εκτός από τιμωρία η μαθητεία του είναι να μάθει πάρα πολύ καλά από τι αποτελούνται οι ύλες στους κόσμους που βρίσκεται, σε αυτόν εδώ δηλαδή, διότι όταν μάθεις, όπως έχω στο δεύτερο βιβλίο το Λευκό, έχω πάρα πολύ μπει στην ιατρική πληροφόρηση. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε πράγματα ώστε όταν κάποια στιγμή στο μέλλον φτάσετε σε κάποιο επίπεδο και θα θέλετε να κάνετε κάποια πράγματα, θα γνωρίζετε τη φύση των πραγμάτων. Και όχι απλά βάζω το χέρι μου και θεραπεύω ή λέω δύο μάντρα με δύο κουβέντες και έγινε το θαύμα. Όχι. Μην ξεχνάτε ότι και οι γιατροί που σπουδάζουν την ιατρική κάνουν μαθήματα πάνω σε πτώματα. Σε πτώματα. Για να σώζουν μετά ασθενείς μην πεθάνουν. Ανοίγουν πεθαμένους ανθρώπους. Για να γνωρίζουν τη φύση των οργάνων, των κυττάρων. Μόνο βέβαια από εκεί είναι πτωματολογία. Δεν είναι μελέτη, διότι το ένας οργανισμός είναι νεκρός, έχεις μειωμένη γνώση ιατρικής από το να είναι ζωντανός και να ελέγχεις τα όργανα του. Είναι ευτυχώς σιγά σιγά προχωράει η ιατρική, αλλά θέλω να σου πω πόσο καθυστερημένη είναι και η ιατρική, γιατί κάνουν επάνω σε νεκρά σώματα. Το νεκρό σώμα δεν θα σου δώσει απαντήσεις, γιατί λείπει η ζωή
η ζωτική ενέργεια των δυνάμεων όλων μέσα του. Το μυστικό λοιπόν του τι συμβαίνει γύρω, τι βλέπετε και τι δεν βλέπετε, είναι παιγνίδισμα των αισθήσεων και πολύ περισσότερο της αίσθησης της οράσεως. Το ύψος, τα μεγέθη και τη διαστάση σε κάθε τι που μας περιβάλλει, δέντρα, βουνά, πέτρες, λόφι, θάλασσες, βάθη, όλα αυτά σε εν μέρη σε μπερδεύουν και φαίνεσαι πολύ μικρός και δεν έχεις διάθεση να ψάξεις να πας πιο πέρα. Γιατί λες, τι να βρω πιο πέρα, δεν υπάρχει. Και σας είπα την περασμένη φορά με το Google Earth, βλέπετε ότι απομακρύνεστε από τη γη και η γη μικραίνει, βγαίνει μια κουκίδα μέχρι πια που δεν φαίνεται. Συνεχίζεις όμως και υπάρχεις εσύ ως αίσθηση και λες, πού ήτανε τώρα η γη, πού είναι, αφού εδώ ήταν, και ξαφνικά αισθάνεσαι μεγάλος. Μετά ξανά πάλι επιστρέφεις προς τη γη, πλησιάζεις, αρχίζεις να μεγαλώνει, μετά γίνεσαι και βλέπεις, ας πούμε, το δωμάτιο που βρίσκεσαι, ενώ πριν έβλεπες όλη τη σφαίρα μέχρι που κρύφτηκε. Αυτό το zoom που γίνεται, αν το καταφέρετε με τη δύναμη του νου να βγαίνετε έξω από το ηλιακό σύστημα, έξω από το γαλαξία, έξω από τους γαλαξίες, εσείς πια θα καταλάβετε ότι μπορεί να έχετε αυτό το ύψος της διαστάσης, αλλά δεν σχετίζεστε πλέον με τίποτα από το περιβάλλον, γιατί η αίσθηση δεν έχει διαστάσεις, ύψος, πλάτος, μήκος. Είναι αυτό, σε ικανοποιεί, αφού βλέπεις, ακούς. Δεν σε νοιάζει αν είσαι κοντός, μικρός, ψηλός. Αυτά είναι εδώ κάτω. Όταν καταλάβετε την ικανότητα αυξομοιώσεως του νου, μικραίνετε τα σύμπαντα τόσο που τα εξαφανίζετε. Μεγαλώνετε τα σύμπαντα τόσο που μέσα τους χάνεστε. Μικρύνετε τα σύμπαντα και θα αισθανθείτε τη μεγαλοσύνη σας. Πριν τα μικρύνετε όμως, μικρύνετε εσείς ακόμα περισσότερο. Έγραφα κάποτε σε ένα βιβλιαράκι που είχε βγάλει τα ποίηματά της η βασανισμένη Μαρία από την Πάτρα. Δεν είχε πάει σχολείο και έγραφε ποίηματα. Αλλά φοβερά ποίηματα, με την Παναγία μέσα, φοβερά. Και είχα κάνει το πρώτο βιβλιαράκι με 10 σελίδες και έγραφα κάτι στην αρχή και λέω ότι κανείς δεν δίνει σημασία σε ένα μυρμήγκι. Όταν όμως γίνεις μικρός, φτάσεις στο μυρμήγκι, μικρύνεις περισσότερο ακόμα από το μυρμήγκι, τότε τα βήματα του μυρμηγκιού θα σε κουφαίνουν. Βέβαια, λίγοι το καταλάβαιναν αυτό, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Η ταπείνωση, όχι οι καταδικασμένοι που την έχουν περάσει κατά δίκη, στέρηση, κακομοιριά, σκύψιμο, και επειδή ο άλλος είναι καμπούρης, λένε, πω πω τι ταπεινός. Αν δεν είναι ταπεινός, η καμπούρα τον κάνει και σκύβει. Δεν είναι από ταπείνωση. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η ταπείνωση. Μπορεί να είσαστε πάμπλουτοι και να είσαστε ταπεινοί, διότι ταπεινώνεστε
όχι στο στην, ταπεινώνετε εσείς την ισχύ του δίν, του χρήματος, του πλούτου, διότι εσείς το φτιάξατε. Ο άνθρωπος φτιάχνει τον πλούτο. Για σκεφτείτε λοιπόν να φτιάχνεις τον πλούτο και να εξαρτάσαι μετά από αυτό που έφτιαξες εσύ, από το δημιούργημά σου. Γι' αυτό είναι κατά δίκη η φιλαργυρία, η ματαιοδοξία, η πλεονεξία. Δεν υπάρχει ταπεινότητα, γιατί η ταπεινότητα είναι η ζυγαριά, δεν είναι κακομοιριά. Όταν λοιπόν μάθετε να μικραίνετε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, ακριβώς όπως είπα, να ακούτε το περπάτημα του μυρμηγκιού και να σας κουφ, να κλείνετε τα αυτιά σας από το θόρυβο, τότε θα μπορείτε να βγαίνετε μετά αντίθετα προς τα έξω, να μικραίνετε την ύλη και να βλέπετε άλλα πράγματα, άλλα χρώματα, άλλα φώτα, άλλο περιβάλλον, σφαίρες και χρώματα και ήχους που με τις αυτές προϋποθέσεις εδώ κάτω κοινώς κουφαίνεσαι, λέμε. Μορφές, εικόνες, ήχη, παρουσίες, χρώματα, ποτάμια, ούτε ξέρετε από πού πάνε, πού βάζετε μέσα σε ένα νερό διάφορα χρώματα. Ανακατώστε τα όλα αυτά μαζί και φανταστείτε αυτά να έχουν και φως τα χρώματα και να είσαστε στη μέση εσείς, μέσα στο νερό αυτό, να μην πνίγεσαι, μέσα στο νερό, μια θάλασσα με χρώματα τέτοια, και να είσαι μέσα και να αισθάνεσαι θερμότητα, ήχους, να σ' αγγίζουν άπειρα των απείρων ζωικά κύτταρα υπερσυμπαντικά, που κάθε τι που αγγίζεις σου μιλάει. Το αγγίζεις, του μιλά, σου μιλάει, σου μεταφέρει γνώση, μηνύματα, αγάπη, αγάπη, αυτή η αίσθηση. Πώς είναι ο οργασμός που φτάνει ο άνθρωπος, φανταστείτε μία τέτοια κατάσταση συνεχή. Συνεχή, χρώματα, ήχους, οσμές, και να μην πατάς πουθενά και να είσαι, η Νιρβάνα είναι πτέσμα, για όσους μελετούν έτσι. Η Νιρβάνα, σε αυτό που σας λέω, είναι πτέσμα. Και από εκεί, με τη σκέψη, αυτό που θέλετε, να ταλαντώνετε αυτή η απειροσύνη που είναι όλο ζωή, όλο ζωή, κάθε μόριο, κάθε τι, κάθε άτομο είναι ζωντανό, αισθάνεστε ότι είναι ζωντανό, και να σκεφτείτε κάτι, αμέσως διαφοροποιείτε το πανγύρω σου. Ωκεανή από τέτοια φώτα και χρώματα άγνωστα. Ωκεανή. Και να ακούς ήχους. Να δεν ξέρεις ούτε το όνομά σου, τίποτα. Ξέρεις ότι είσαι μόνον εγώ. Το εγώ είσαι. Δεν κάθεσαι να σκεφτείς αν υπάρχουν γυναίκες, αν υπάρχουν άντρες, αν υπάρχουν σπίτια. Δεν φτάνει ο νους του ανθρώπου να κάτσει να σκεφτεί αυτό που σας λέω. Δεν μπορεί να συλλάβει τη σκέψη για να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Είσαι ένα. Αισθάνεσαι ότι όλο αυτό γύρω σου είσαι εσύ. Σπίτι σου, οικία, αισθάνεσαι.
Πώς να σας περιγράψω, ένα ποτήρι γεμάτο νερό χωράει άλλο? Δεν χωράει. Αυτή η πληρότητα, και αυτό ούτε καν σκέπτεστε αν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχουν αυτές οι σκέψεις εκεί, σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχουν. Και στην κατάσταση του οργασμού, προσέξτε, συνεχόμενα, όχι εδώ πέρα, έως ότου καταλάβεις τι συμβαίνει, έφυγε. Γιατί παίρνουμε γεύσεις παρουσίας Πνεύματος Αγίου. Γιατί όταν φτάνει ο άνδρας στον οργασμό, δηλώνει σχέδιο αναπαραγωγής. Οπότε εκεί επεμβαίνει ο Θεός. Μόνον ο Θεός γεννάει πνεύμα. Κανένας άνθρωπος δεν γεννάει. Φαντάσου λοιπόν να είσαι σε αυτόν τον ωκεανό που τον διαφοροποιείς με τη σκέψη σου, και έρχεται, αλλάζει η ήχη, αλλάζουν οι εικόνες, τα συναισθήματα. Δεν πατάς, δεν ξέρεις, δεν κάθεσαι να προσέξεις αν έχεις πόδια, αν έχεις χέρια. Όχι, είσαι αισθήσεις. Ούτε καν σε ενδιαφέρει αν είσαι άντρας, γυναίκα, άγγελος, αρχάγγελος. Δεν κοιτάς, δεν υπάρχει τέτοια ικανότητα του να σκεφτείς. Απερίγραπτα πράγματα. Απερινόητα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τι κάνω εγώ τώρα. Είναι σαν ένας εκγενετής τυφλός και να προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει τι είναι τα χρώματα και να περιμένω να μου πει τη διαφορά του πορτοκαλί από το κόκκινο. Εγώ τώρα δηλαδή προσπαθώ να σας μεταφέρω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχετε δει ποτέ. Και λέω δυστυχώς, χρώματα, φώτα, τα οποία είναι ένα στο εκατομμύριο ο παραλληλισμός. Έτσι, γιατί μιλάμε για κάτι ζωντανό. Και το ζωντανό δεν μπορείς να το περιγράψεις. Γιατί η περιγραφή σου δεν έχει να κάνει με το ζωντανό, έχει να κάνει με το λόγο. Ενώ το ζωντανό το αισθάνεσαι. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θεωρείται γνώστης των αρήτων μυστηρίων του Θεού, τα οποία δεν έχουν υποθεί ποτέ, δεν τα έχει δει άνθρωπος. Αυτός τα κατήχει. Αυτή τη γνώση δεν μπορεί να σας τη δώσει κάποιος από βιβλία είτε δια του λόγου. Είναι γνώση μίησης. Μόνον αν εγώ έχω την ικανότητα να σου περάσω τα συναισθήματα μέσα στις αισθήσεις σου και συν αισθανθείς, τότε, μόνον τότε, ο μύστης μοιεί τον μαθητή, διότι έρχεται σε επαφή ο μαθητής με τον μύστη, τον δάσκαλό του, και βλέπει και αισθάνεται μετά όλες οι αισθήσεις. Αυτή είναι η μοίηση. Αυτό όμως γίνεται, μοιούμεθα όλοι μας την ώρα της τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Είναι μυστήριον. Ερχόμαστε σε επαφή με τον ίδιο τον Πατέρα. Και μέσα από αυτό μπορείς να βοηθηθείς και να φτάσεις να δεις και να αισθανθείς. Απλά δεν θα μπορέσεις ούτε να τα μεταδώσεις, ούτε να τον κάνεις τον άλλον να τα βιώσει. Καλό όμως είναι αυτό που κάνω εγώ τώρα, να σας διεγείρω τις μνήμες,
τις ψυχικές μέσα από τον λόγο και με τη Θεία Κοινωνία που παίρνετε συν την προεργασία σας αυτή να φτάσετε στα επιθυμητά αποτελέσματα με τη χάρη Του μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι και μην ακούτε τους ανόητους. Αν λοιπόν μπορέσετε να ξεπεράσετε το μέγεθός σας και τα μεγέθη γύρω σας, τα βουνά, τα δέντρα, τα όρια, τα ποτάμια, τα μήκη, τα πλάτη, και κάνετε αυτή την άσκηση και μέσα από το Google Earth, βγείτε από τη γη, σιγά σιγά απομακρυνθείτε, δηλαδή δεν χάνετε η γη, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αστρική προβολή και δεν θα το ήθελα να το κάνετε αυτό, γιατί κάνοντας αστρική προβολή, φίλοι μου, το σώμα σας μένει αφύλακτο. Όταν συμβαίνει στον ύπνο και βγαίνεις από το σώμα που πετάς και αυτά, υπάρχει φύλακας. Όταν το επιδιώκεις όμως, μπαίνεις σε χώρους πάρα πολύ επικίνδυνους. Γι' αυτό και δεν συνιστώ να κάνετε τέτοιες ασκήσεις. Μπορείτε να πείτε στην προσευχή σας στον Ιησού Χριστό ή στην Παναγία να στείλει φύλακα άγγελο να σας μάθει αυτός και να σας βγάζει αυτός. Μην επιχειρείτε μόνοι σας, γιατί το σώμα μένει αφύλακτο. Υπάρχουν πάρα πολλά, αμέτρητα πλήθη δαιμόνων στο κατώτερο χώρο που ο άνθρωπος κυκλοφορεί και ανάμεσά του, και όταν βρουν ένα σώμα τέτοιο, επειδή είναι ενεργειακό το σώμα, τρέχουν και δεν έχει προστασία, τρέχουν και το πιάνουν. Και μετά, άντε να μπεις εσύ πάλι μέσα, δεν μπαίνεις. Και αυτό είναι δαιμονοκαταληψία. Γι' αυτό προσοχή, δεν σας το συνιστώ. Κάθε άνθρωπος παρακολουθείται διότι είναι μαθητής και ο αμέσως δάσκαλός του είναι ένας άγγελος, φωτός. Αυτός ο άγγελος έχει εντολή ανάλογα με τις πράξεις του ανθρώπου να επεμβαίνει και να τον μαθητεύει. Εάν οι πράξεις του ανθρώπου δεν είναι οι θετικές, τότε ο άγγελος μένει αδρανής και δεν επεμβαίνει, διότι δεν τον καλείς. Και καλούμε τον άγγελό μας πάντοτε δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε να μην έρχεται άλλος άγγελος, που πολλοί από εσάς μου καλείτε αγγέλους και πηγαίνετε και κάνετε και κάθαρση στην άβρα, τρομάρα σας. Καλείτε αγγέλους και έρχονται άλλοι άγγελοι και παριστάνουν τους καλούς. Γι' αυτό όταν βάζει μπροστά το όνομα Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Θεού του ζώντος, πέμψε άγγελο φωτός της αγάπης και της ειρήνης κοντά μου και ας μου μάθει αυτά που επιτρέπεις να μάθω κατά τη διάρκεια του ύπνου. Λέγεται το αυτό συνέχεια και με αυτόν τον τρόπο έχετε την προστασία να σας βγάλει ο άγγελος σε αστρική προβολή και να σας γνωρίσει και πράγματα, όπως έβγαζε και το Σοκράτη και έβλεπε την Ελλάδα και την Αθήνα από ψηλά, έτσι, καθώς και η Χαρικλό, η μητέρα του Τηρεσία, που τυφλώθηκε γιατί είδε την Αθηνά γυμνή και έπρεπε να τιμωρηθεί, παρότι η Χαρικλό ήταν μία από τις αγαπημένες φίλες της Αθηνάς και την έπαιρνε στο άρμα της η Αθηνά στον Πήγασο και την έκανε βόλτα ψηλά και της έδινε τη βιωτεία. Τον τύφλωσε γιατί ήταν ο νόμος των Ολυμπίων, αν κάποιος δει
έναν Ολύμπιο γυμνό, όχι γυμνό με το σώμα του, σε μια άλλη κατάσταση, ας το πούμε. Τον τύφλωσε και της λέει: Χαρικλό, εσύ είσαι η φίλη μου και τυφλώνεις το παιδί μου. Και της λέει: Χαρικλό, ο νόμος της νέμεσης είναι αυτός. Όμως εγώ θα του κάνω ένα δώρο. Θα του δώσω ένα ραβδί που θα μπορεί με αυτό να περπατάει και να μαντεύει. Θα ακούει το θρόισμα των φίλων και θα κάνει προβλέψεις. Το δε ραβδί για προχωρημένες καταστάσεις είναι ένας πομποδέκτης που όταν το κρατά στο χέρι με τις έχει αισθητήρες κάτω το ραβδί, αισθητήρες, και σου μεταφέρει μέσα από το χέρι σου στον εγκέφαλο την εικόνα και βλέπεις κανονικά. Το είχα πει παλιά, πολύ παλιά αυτό, και πιστεύω ότι κάπου λειτουργεί σαν σύστημα στην Αμερική. Το ψάχνουν ακόμα. Οι τυφλοί να έχουν ένα μπαστούνι ειδικό, το οποίο με αισθητήρες στις άκρες να μεταφέρει μέσα παλμούς μέσα το χέρι στο νευρικό σύστημα εικόνα και ήχο. Αυτό όμως το έδωσε η Αθηνά και δεν ήταν μπαστούνάκι. Με αυτό, λέει, το ραβδί θα μπορεί να βλέπει και να ακούει. Συν θα ακούει τα φύλλα, τα δέντρα, τον αέρα και θα προλέγει. Θα λέει προφητείες, όπως ήταν ο Μάντης Θηλεσίας. Έτσι, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση μόνο κάτω από μια τέτοια κατάσταση θα μπορείτε να βγείτε από το σώμα. Μην επιχειρείτε, μην αφήνεστε να σας υπνοτίζουν. Καραδοκούν φρικτές δυνάμεις αρνητικές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι και βλέπατε λίγο γύρω σας, λίγο να βλέπατε γύρω σας, ευτυχώς που δεν βλέπετε, δεν θα ξέρατε πού να πάτε να κρυφτείτε. Δεν θα ξέρατε. Τρόμο. Θα ήθελες να κάτι να κάνεις, να πιεις, να πάρεις χάπια, γιατί τρόμο, μιλάμε για τρόμο. Ότι περπατάτε ανάμεσα σε σκοτεινά όντα. Περπατάτε σε έναν ωκεανό, αυτά θα τα έχω στο βιβλίο που ετοιμάζω περί πνευμάτων και δαιμόνων. Περπατάτε σε έναν ωκεανό τέτοιο. Σας ακουμπούν, αν το καταλαβαίνετε. Σας έρχονται σκέψεις αρνητικές. Και είμαι καλά, εγώ σκέπτομαι αυτά τα πράγματα. Σας έρχονται σεξουαλικές διαστροφές. Φρικτές. Φρικτές. Και λες, μα καλά, εγώ. Μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Όχι. Θα τα δείτε στο βιβλίο. Δεν θέλω τώρα να χαλάσω τη ροή της ομιλίας μας. Το μυστικό λοιπόν του να αντιληφθείς το Θεό είναι ότι θα τον αντιληφθείς μόνο σε σένα. Με εσένα θα καταλάβεις τον Θεό. Αυτό όλο που σας είπα πριν, τα χρώματα, οι ήχοι, τα φώτα, οι οσμές, αυτό το που δεν τα χάνεις και δεν χάνεσαι. Οι τριχούλες από τα μουστάκια δεν εργαλάνε πάνω, σηκώνονται με την ενέργεια. Λοιπόν, όλο αυτό το μεγαλείο είναι ταπείνωση. Και σας λέω πάλι, η ταπείνωση είναι ένας τρόπος έρευνας που η αγάπη και η λογική σε κάνουν να ταξιδεύεις στο μικρό.
Και το μικρό αυτό είναι που θα σε βάλει μέσα στο μεγάλο. Εάν μπορούσαν οι άνθρωποι να παραλληλήσουν τις λειτουργίες του σύμπαντος, των αστέρων, των supernova, τις σκοτεινές τρύπες και όλα αυτά, είναι απαντήσεις. Είναι απαντήσεις που σε διδάσκουν. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ξέρετε πως γίνεται μια μαύρη τρύπα. Συρρυκνώνεται ένα αστέρι προς το κέντρο του. Φαντάζεστε ένας ήλιος να συρρυκνωθεί, απυκνώνει η βαρύτητα προς το στο κέντρο, προς μέσα, στον πυρήνα. Εκεί αυτή η συρρύκνωση δημιουργεί μία πίεση προς τον πυρήνα και μία έκρηξη που δεν βλέπεις τίποτα. Βλέπεις ένα μαύρο. Αυτή όμως, αυτή η συρρύκνωση δημιουργεί μεταμόρφωση στο αστέρι. Η μεταμόρφωση που συμβαίνει στο αστέρι είναι ότι εσύ πάλι βλέπεις τη μαύρη τρύπα με τα μάτια αυτά τα ανθρώπινα. Αν την δεις αλλιώς, έχεις άλλες ικανότητες να δεις, δεν θα δεις καθόλου μαύρη τρύπα. Θα δεις στο βάθος φως στο τούνελ. Μπορεί μαύρο να φαίνεται στην αρχή. Ο πυρήνας αυτού του σκοτεινού γίγαντος έχει φως. Και αυτό το φως εκεί είναι πέρασμα σε άλλη διάσταση. Γι' αυτό και ότι πλησιάζει προς τη μαύρη τρύπα ή αυτή, αυτός ο αστέρας που μετατράπησε σε μαύρη τρύπα είναι τόσο υψηλή η βαρύτητά του που απορροφά άλλους ήλιους ή άλλους πλανήτες. Τους απορροφά, τους λιώνει και τους ελκύει και γίνει σαν νερό και σχωρούν μέσα σε αυτό. Αυτό όμως είναι μεταφορά προς κάπου αλλού. Όσοι εντός εισαγωγικών πεθαίνουν, περισσότεροι λένε ότι βλέπουν ένα φως, ένα τούνελ και μπαίνουν εκεί για, και κάπου πάντου σε μια τρύπα, σε ένα, σε ένα φωτεινό τούνελ. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρουν να το εξηγήσουν. Και έχει σχέση με τη μαύρη τρύπα. Γιατί εμείς από την τρίτη διάσταση, η ψυχή, πρέπει να επιστρέψει στο χώρο της, στη διάστασή της. Αυτή η μπάλα, το φως που είμαστε εμείς τώρα, η σφαίρα, που μέσα είναι η ψυχή. Όταν φεύγει ο άνθρωπος, οι καλοί φεύγουν από το κεφάλι και οι κακοί φεύγουν από το ηλιακό πλέγμα, στη γυλιά, κοντά στον ομφαλό. Υπάρχουν οι δεσμοί που συνδέονται στα 7 κέντρα, τα βασικά 7, έτσι. Και υπάρχουν και άλλα 7 στο κεφάλι. Δεύτερα, αυτά τα 7 που συνδέονται στο φυσικό σώμα, δηλαδή άμα δείτε έναν άνθρωπο, είστε διορατικός και τον δείτε, θα δείτε να έχει 7 σφαίρες, 7 μπάλες στο σώμα του, που δεν είναι η μία κατά απ' την άλλη, είναι ανάλογα που είναι οι αδένες, σηκώτη, πάνγκρεας, καρδιά, θυροειδής.
αυτά όσο το άτομο είναι πνευματικό, τόσο αυτά εναρμονίζονται και πηγαίνει το ένα κατά το άλλο. Μπαίνουν σε μία ισοζυγία. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει σε κατάσταση ετοιμότητος για μεταφορά από το φυσικό σώμα στο ολοκληρωμένο ψυχικό του και επιστρέφει στον χώρο του, ο οποίος είναι τέταρτη διάσταση. Δεν είναι η τρίτη. Την τρίτη την αφήνει εδώ κάτω, το σώμα το αφήνει εδώ. Δεν είναι δικό του σώμα, είναι δανεικό. Ανήκει στη γέα. Όλα τα στοιχεία, στερεά, υγρά, πύρινα, αέρινα, εδώ κάτω. Το εθέριο φεύγει. Η ψυχή βέβαια έχει και άλλες δομές και άλλες συνθέσεις. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Μαζεύεται και μετατρέπεται, δημιουργεί, επειδή πάνω από το κεφάλι μέχρι το ηλιακό πλέγμα υπάρχουν τρία κανάλια. Ένα μεγάλο, ένα πιο μικρό, ένα πιο μικρό. Το μεγάλο κατεβαίνει στο ηλιακό πλέγμα. Τρεις σωλήνες φανταστείτε. Ένας φαρδής, ένας πιο λιγότερο φαρδής και ένας πιο μικρός. Ο φαρδής πηγαίνει, κατεβαίνει από το κεφάλι, πηγαίνει στο ηλιακό πλέγμα. Ο δεύτερος πηγαίνει στο καρδιακό και ο τρίτος, ο μικρός, πηγαίνει στον εγκέφαλο. Εδώ, στη τρίτο μάτι. Λοιπόν, όταν είναι να φύγει η ψυχή, αυτά είναι όλο φως, αλλά δεν είναι φως, σας είπα πριν, για άλλα είδη φωτός και χρωμάτων. Αυτό το στρογγυλό που από εκεί μέσα απορροφάται το ψυχικό σώμα περνάει σε... Μη βάλω τώρα, δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Περνάει μέσα από ένα, από το φωτεινό του, το άτομο αυτό το οποίο βρίσκεται στο ηλιακό πλέγμα, το άτομο, το συγκινησιακό και συναισθηματικό, αρχίζει και απορροφάται από το σωλήνα. Αλλά από έξω προς τα μέσα απορροφάται, σαν να αναδιπλώνεται προς τα μέσα. Έτσι. Αναδιπλώνοντας ο σωλήνας αυτός προς τα μέσα, αυτή τη φωτεινή μάζα, αισθάνεται το άτομο ότι είναι σε τούνελ. Διότι σας είπα, δεν παίζει κανένα ρόλο η διάσταση, το ύψος, πλάτος, δεν υπάρχουν αυτά. Και αισθάνεται η αίσθησή του, όλες του οι αισθήσεις, η όρασή του πιο πολύ, βλέπει ένα τούνελ που αυτός είναι μέσα. Αυτό το τούνελ αναδιπλώνεται προς τα μέσα και μικραίνει, που περνάει, φτάνει κάπου και βγαίνει στην αντίπερα όχθη. Γι' αυτό είπα, οι μαύρες τρύπες δεν είναι καθόλου μαύρες. Έχουν φως, διότι είναι πύλες από τη μία διάσταση στην άλλη. Και όποιος μπει μέσα εκεί βρίσκεται σε άλλη κατάσταση. Περνάει κάπου αλλού. Αυτές είναι οι πύλες του διαστήματος. Είναι πύλες που εισχωρείς εκεί που μεταφέρεται πια και ο ήλιος, αλλά όχι πια σαν ήλιος. Αλλά ως ζωντανός οργανισμός τα πάντα εξελίσσονται στο σύμπαν. Και αυτός λοιπόν όταν περαστεί γίνει μαύρη τρύπα, έτσι, μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης, ανώτερη. Υψηλότερες συχνότητες το αστέρι εκείνο διαμορφώνει. Έφτασε στο σημείο της εντολής για μεταμόρφωση. Είναι λειτουργίες πνεύματος αυτές του Θεού. Όταν λοιπόν αναδιπλώνεται κάποιος που φεύγει και είναι και καλός, περνάει μέσα από ένα τούνελ με φως.
Όταν δεν είναι καλός, στο τούνελ που θα περνάει θα βλέπει και άλλα πράγματα, δαιμόνια, άσχημες μορφές, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα έργα του προσωποποιημένα. Αυτό το βιβλίο με τους δαίμονες και τα πνεύματα που γράφω, αυτό θα ταράξει πάρα πολύ τα νερά. Βλέπει υλοποιημένες και με μορφή, ας το πούμε, τερατώδη, τα έργα του, οι πράξεις του, οι κακίες του, τα μίση, τα πάθη, τα άγρια, τα εσχρά. Ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το τούνελ που βλέπουν όλοι, ή μάλλον οι περισσότεροι, με φως, και έχει φως στην άκρη. Όπως σας είπα πριν, μαύρη τρύπα φαίνεται γιατί το βλέπουμε με τα μάτια αυτά. Αυτό όμως η μαύρη τρύπα, που και ένας διορατικός θα τη δει σαν μαύρη, γιατί υπάρχει η ισορροπία και οι τάξεις και η αρμονία των φυσικών δυνάμεων. Θα το δει μαύρο, αλλά θα προσέξει ότι στον πυρήνα υπάρχει φως. Και είναι αντιύλη που σας έλεγα ότι στην Αποκάλυψη θα φτιάξω νέα γη, λέει, και ουρανό που δεν θα θυμίζει τίποτα. Και δεν θα υπάρχει σκοτάδι ούτε σκιά, γιατί θα έχει συνέχεια φως, γιατί ο Πατέρας θα είναι μαζί τους. Και εξήγησα τι είναι να έχει συνέχεια φως. Όταν η ύλη είναι αυτόφωτη και φέγγει από τον πυρήνα προς τα έξω, σαν να είναι μικρή ύλη, δεν υπάρχει ούτε σκιά ούτε ήλιος. Τα πάντα φέγγουν από μόνα τους. Αυτή είναι η αντιύλη, όπου στον πυρήνα υπάρχει, ας το πούμε, η ηλεκτρονική δυνατότητα και το πρωτόνιο έξω από τον πυρήνα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μικρή ύλη, ενώ τώρα είναι το αντίθετο. Άρα εάν η ύλη εκεί είναι αυτόφωτη, είναι η σύστασή της τέτοια, δεν χρειάζεται ούτε ήλιος ούτε φως, γιατί ούτε σκιά υπάρχει, γιατί ο Θεός είναι μαζί. Γιατί σε πέρασε ο Θεός σε μια ανώτερη κατάστασή του σε σχέση με τη δική σου. Έτσι. Οπότε έχεις λάβει τη χάρη και είναι μαζί σου ο Θεός, γιατί θα διέπεσαι από αρετές, αλλά η γη που θα κατοικείς τότε δεν θα έχει σκοτάδια, δεν θα έχει σκιές, θα έχει φως, θα έχει χαρά, δεν θα θυμάσαι θανάτους και τέτοια, θα σβηστούν όλα και θα είσαι ευτυχισμένος. Ένας παραλληλισμός με τη μαύρη τρύπα και του διαστήματος και με την τρύπα, αυτό το τούνελ που περνάνε οι περισσότεροι που φεύγουν και βλέπουν φως στην άκρη. Εύχομαι να τα μελετάτε αυτά που σας λέω και να μην βλέπετε μία φορά τις εκπομπές. Πρέπει να μελετάτε, να ακούτε τις εκπομπές της Νέμεσης ή της Νεμέσεως. Μην τα αφήνετε έτσι, γιατί κάθε φορά θα εμπεδώνετε πολύ περισσότερα πράγματα, κάθε φορά που θα τη βλέπετε. Να είσαστε ήρεμοι, να είσαστε γαλήνιοι. Σκεφτείτε ότι είσαστε δόκιμοι άγγελοι και ως δόκιμοι άγγελοι βαδίζετε και στη θεότητά σας. Να είστε ταπεινοί με τον τρόπο που σας είπα, με τη σοφία και τη λογική πάνω στην προσπάθεια της ταπείνωσης, και όχι την τελετουργική και αυτή που διάφοροι λένε
να είσαι ταπεινός και δεν ξέρουν ούτε τι είναι ταπείνωση, ούτε γιατί να είμαι ταπεινός. Δεν ξέρουν ότι κάθε τι που μπαίνει στο μικροσκόπιο έχει μεγάλη αξία, γιατί συγχωρεί άλλους κόσμους. Και όταν το καταλάβεις ότι ξέρει ο βιολόγος και ο μικροβιολόγος, δεν το ξέρουν οι πελάτες του. Αυτή όμως η διαφορά τον κάνει αυτόν και έχει δύναμη. Γιατί κατέχει πράγματα που οι άλλοι δεν τα κατέχουν και πάνε σε αυτόν να δουν τους κόσμους τους. Και τους παίρνει αίμα. Και βλέπει τους κόσμους τους και τους μεταφέρει τις πληροφορίες. Ότι δεν ήταν καλοί μαθητές και ότι κάνανε ασωτίες. Γι' αυτό πάρε το δηλητήριο αυτό, μη φας εκείνο, μην πιεις το άλλο, στέρισε αμέσως, για να μπορέσεις να ζήσεις. Εύχομαι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να σας χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο σε εσάς που το ζητάτε. Έρωστε και ευδαιμονείτε. Ο καθένας πλέον μπορεί να κατακτήσει την αληθινή γνώση μέσα από τα μοναδικά στο είδος τους βιβλία του Παναγιώτη του Λάτου, τα αρχεία της χαμένης γνώσης. Μπλε, κόκκινο, λευκό α, λευκό β, ένα έργο βασισμένο σε πολυετής έρευνες που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό. Αποκτήστε τα σήμερα. Τα αρχεία της χαμένης γνώσης του Παναγιώτη του Λάτου. Της χαμένης γνώσης του Παναγιώτη του Λάτου μπορείτε να προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Πείρα στο τηλέφωνο 210-20-29-300, 210-20-29-300, και έρχονται όπου και αν βρίσκεστε. Ακούσαμε μία από τις εκπομπές Νέμεσης με θέμα περί θετικής συμπαντικής ενέργειας.
Cozy Hair and Beauty Academy. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κομμωτικής. Ταχύρυθμα τμήματα εκπαίδευσης. Πιστοποιημένοι διδάσκοντες. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ένα μόλις χρόνο. Αμοιβόμενη πρακτική εξάσκηση στα κομμωτήρια της αλυσίδας μας. Μάθετε όλες τις νέες τεχνικές και εξασκηθείτε σε πραγματικούς χώρους κομμωτηρίου. Σπουδάστε παράλληλα με την πρωινή σας εργασία. Αποκτήστε δίπλωμα με αξία και βγείτε δυναμικά στην αγορά εργασίας. Cozy. Craft your future. Craft your dreams. Εδώ ο ήλιος δεν δει ποτέ. Ράδιο Ήλιος. Το δικό σας ραδιόφωνο. www.iliosweb.com. Μάνεϊ εξ ουρανού. Μια ανατρεπτική κωμωδία του Θανάση Λιούνι. Μάνεϊ εξ ουρανού. Στο χώρο τέχνης και πολιτισμού Πλειάδες. Δελιγιάννη και Κορδάτου 9. Μεταξουργείο. Πρεμιέρα Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 9:15. Εισιτήριο 10 ευρώ. Ημέρες παραστάσεων. Τετάρτη 8:30 και Παρασκευή ώρα 9:15. Εισιτήριο Τετάρτη 7 ευρώ και Παρασκευή 10 ευρώ. Μάνεϊ εξ ουρανού. Σκηνοθεσία Μαριάννα Καστανία. Μουσική Βασίλης Καραγιάννης. Στίχη τραγουδιού Νίκη Παπουλάκου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Δέσποινα Κούρτη. Παίζουν με σειρά εμφανίσεως Μαριάννα Καστανία, Μυρσίνη Μορέλη, Γιάννης Κωσταράς. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι στην παράσταση Μάνε Εξουρανού μπορούν να πάνε στην παράσταση δύο άτομα στην τιμή του ενός, λέγοντας απλώς το όνομα του Ράδιο Ήλιος.
Μια καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους και ακροατές που μόλις συντονίστηκαν εδώ στο Ράδιο Ήλιος. Στο μικρόφωνο η Σπάιρις και είναι εκπομπή Ήχη της Μοίρας. Καλή ακρόαση και σε εσάς. Thank you.
τα βασικές συνήθειες που έχουν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι και να δούμε. Είμαι περίεργη να μάθω. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν την τάση να κάνουν τη ζωή τους μίζερη. Η ευτυχισμένη ή η δυστυχισμένη ζωή καθορίζεται από τον τρόπο που ζει κανείς, καθώς και από τις συνήθειες που υιοθετεί και εφαρμόζει στην καθημερινότητά του. Αυτές οι ψυχολογικές συνήθειες μπορεί είτε να οδηγήσουν σε μεγάλη ευτυχία είτε σε τεράστιο στρες, και αυτό οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν να τις εξαλείψουν από τη ζωή τους, έτσι ώστε να απολαμβάνουν μια ευτυχισμένη ζωή χωρίς συναισθήματα θλίψης. Για να δούμε αυτές τις 7 βασικές ενέργειες και συνήθειες των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως δυστυχισμένοι. Πρώτον, το παιχνίδι της επίρρυψης ευθυνών. Εδώ θα βάλω τον ήχο για να μην μας κουράζει. Οι δυστυχισμένοι άνθρωποι πάντα σκέφτονται ότι είναι τέλειοι και δεν κάνουν κανένα λάθος. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις λανθασμένες επιλογές τους και έχουν πάντα την τάση να κατηγορούν τους άλλους για τις αποτυχίες τους. Επικρίνουν και κρίνουν εύκολα τους άλλους και ενώ οι ίδιοι είναι η πηγή του λάθους, δεν το αναγνωρίζουν. Συνεχής γκρίνια. Αν κάποιος είναι ευτυχισμένος, σπανίως θα τον ακούσετε να γκρινιάζει. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που νιώθουν δυστυχισμένοι πάντα θα διαμαρτύρονται. Μάλιστα, σχεδόν καθημερινά θεωρούν τα προβλήματά τους φουνά και αντί να βρουν λύσεις, το μόνο που κάνουν είναι να γκρινιάζουν. Τρίτον, μυρολατρία. Οι επιθυμίες μας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας και με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχουμε ανάγκη να τις πραγματοποιήσουμε. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι πάντα ακολουθούν και ολοκληρώνουν τις επιθυμίες τους. Αντιθέτως, οι δυστυχισμένοι εγκαταλείπουν τα όνειρα, τις επιθυμίες αλλά και τον εαυτό τους. Σκέφτονται αρνητικά και νιώθουν ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν θετικά ούτε τη ζωή τους ούτε τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς καθορίζουμε την μοίρα μας και πρέπει να ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα θέλω μας. Τέταρτον, έλλειψη εκτίμησης του παρόντος. Η ζωή μας απαρτίζεται από το παρελθόν, το μέλλον και το παρόν. Το παρελθόν είναι πίσω μας, ενώ το μέλλον είναι μπροστά μας και το παρόν είναι η στιγμή που ζούμε και έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Συχνά οι δυστυχισμένοι άνθρωποι αγωνιούν για οτιδήποτε ήταν και θα είναι αντίθετο με τις προσδοκίες τους ενώ ζουν στο παρόν. Ως χαρούμενοι άνθρωποι θα πρέπει να απολαμβάνουμε τη στιγμή που ζούμε το τώρα και να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή στο έπακρο αναζητώντας την ευτυχία αντί να γεμίσουμε με θλίψη εξαιτίας του παρελθόντος και ενός άγνωστου μέλλοντος. Ωραία τα λέει.
αρνητικός ανταγωνισμός. Οι άνθρωποι είναι βαθύτατα κοινωνικά όντα και άντλουν χαρά από την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους συνανθρώπους τους. Εκείνοι που είναι δυστυχισμένοι όμως δεν το συνειδητοποιούν αυτό και παρασύρονται στον ανταγωνισμό προσπαθώντας να ξεπεράσουν τους άλλους με σκοπό να αισθάνονται οι ίδιοι καλύτερα. Το μόνο που επιτυγχάνουν όμως είναι μια μίζερη και αγχώδη ζωή αφού δεν συμμετέχουν σε ένα θετικό ανταγωνισμό ακολουθώντας έτσι μια ευτυχισμένη πορεία στη ζωή τους. Προβλήματα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία φιλικών σχέσεων, όπως ακριβώς και μια ανοιχτή ζεστή καρδιά. Οι δυστυχισμένοι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται εύκολα τους άλλους, διότι ζουν μονίμως με το φόβο της απογοήτευσης και της ανασφάλειας, τα οποία όμως υπάρχουν μόνο στο δικό τους μυαλό. Αυτό που τους κάνει ακοινώνητους και τι να μην βάζουν ανθρώπους στη ζωή τους, περνώντας μοναχικά και γεμάτη συναισθήματα θλίψης. Έλλειψη ελευθερίας δράσης. Οι χαρούμενοι άνθρωποι δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν την άδεια για να κάνουν ό,τι επιθυμεί η καρδιά τους ή ό,τι τους αρέσει. Για τους άλλους αυτό αποτελεί μέρος της ζωής τους. Νιώθουν την ανάγκη να τους δοθεί η έγκριση για να κάνουν αυτό που αγαπούν. Δεν δίνουν σημασία στις επιθυμίες τους, αλλά και στην περίπτωση που αυτό συμβεί θα είναι επειδή ακολουθούν τις επιθυμίες κάποιου άλλου ατόμου που προσπαθούν να ικανοποιήσουν. Αυτό δεν τους αφήνει καμία ευκαιρία να απολαμβάνουν τη ζωή με αποτέλεσμα να νιώθουν συνέχεια δυσάρεστα. Τελικά, είτε από εκεί το πιάσεις, είτε από εδώ το πιάσεις. Μια δυστυχία θα υπάρχει και μια χαρά. Εννοείται, είμαστε στο κέντρο.
Τρεις λόγοι γιατί σας παρουσιάζετε το ίδιο πρόβλημα ξανά και ξανά. Είχατε ποτέ την εμπειρία να αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα ξανά και ξανά, επειδή ο νόμος της έλξης διέπει τη ζωή μας, οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας είναι εκείνα που δημιουργούν την πραγματικότητά μας και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα προβλήματά μας. Μερικές φορές έχουμε μια αρνητική εστίαση που έχει γίνει τόσο δυνατή που έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε το ίδιο πρόβλημα επανελληνημένος. Επομένως, γιατί να έχουμε μια αρνητική στάση σαν αυτή, ακολουθούν τρεις συνηθισμένες συνήθειες που προκαλούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα μέσω της αρνητικής προσήλωσης. Αν και εσείς συναντάτε το ίδιο πρόβλημα ξανά και ξανά, κοιτάξτε αν έχετε κάποια από αυτές τις συνήθειες ή συμπεριφορά.
μιλάτε ή παραπονέστε για το πρόβλημα. Για πολλούς από εμάς αυτός είναι ο πιο δυνατός λόγος που έχουμε προβλήματα επανειλημμένως. Οι περισσότεροι από εμάς μιλάμε πολύ και έχουμε την τάση να λέμε την ίδια ιστορία ξανά και ξανά. Παράπονα για ένα πρόβλημα στη μέση, για μια κακή σχέση ή έναν αγενή εργοδότη μπορούν να γίνουν εθιστικά και αυτό δημιουργεί πολύ επιπλέον μαγνητισμό για αυτές τις αρνητικές καταστάσεις. Τα καλά νέα είναι ότι είναι αρκετά εύκολο να σταματήσετε να παραπονέστε. Αρχικά το να δαγκώνετε τη γλώσσα σας πρέπει να είναι λίγο άβολο, αλλά με λίγη εξάσκηση είναι εύκολο να περιορίσετε τις αρνητικές κουβέντες. Σκέφτεστε με αιμονή το πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία πιστεύουν ότι το να ανησυχούν για κάτι είναι ζωτική σημασία για την επιβίωσή τους. Όμως τίποτα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από την αλήθεια από αυτό. Όταν ανησυχούμε για τα προβλήματά μας, τους δίνουμε μεγαλύτερη δυναμική και καταλήγουμε να είμαστε όλο ένα και πιο μακριά από τη λύση τους. Παρόλο που πολλοί από εμάς καταλαβαίνουμε ότι η αρνητική σκέψη δημιουργεί προβλήματα, το να αλλάξουμε τη σκέψη μας είναι πιο εύκολο να το πούμε παρά να το κάνουμε. Οι σκέψεις μας γίνονται πολύ γρήγορα και έρχονται χωρίς πολλή προσπάθεια. Επομένως, ο έλεγχος των σκέψεων μπορεί να είναι λιγάκι δύσκολος. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ακόμα και αν μπορείτε να αλλάξετε πολλές από τις εκούσιες σκέψεις σας, θα έχετε ακόμα κάποιες ανεπιθύμητες ακούσιες εδώ και εκεί και αυτό είναι εντάξει. Μερικές αρνητικές σκέψεις δεν θα χαλάσουν τη ζωή σας, γι' αυτό να είστε επικείς με τον εαυτό σας, ειδικότερα στην αρχή. Έχοντας διαπιστώσει ότι είμαστε ολοκληρωτικά απασχολημένοι με ένα πρόβλημα, μπορούμε να κάνουμε ένα συνειδητό περισπασμό. Και αυτό μπορεί να έχει ένα πολύ ριζικό αποτέλεσμα στην κατάστασή μας. Την επόμενη φορά που θα διαπιστώσετε ότι είστε ανήσυχοι ή αγχωμένοι για ένα πρόβλημα, απλά πείτε στον εαυτό σας κάτι όπως «μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα αργότερα, αλλά τώρα θα συγκεντρωθώ σε κάτι πιο ανεβαστικό». Εκεί θα βρείτε μια δραστηριότητα που σας φέρει λίγη περισσότερη χαρά στη ζωή σας. Μπορείτε να δείτε μια αστεία ταινία, να καλέσετε έναν καλό φίλο ή να κάνετε ένα χόμπι σας που σας κάνει χαρούμενος. Μπορείτε επίσης να ακούσετε ανεβαστική μουσική ή να γυμναστείτε. Ο περισπασμός είναι μια πολύ καλή συνήθεια που μπορείτε να αναπτύξετε επειδή σας βάζει στη σωστή κατεύθυνση δονητικά. Αν κάθε φορά που είστε αιμονικοί κάνετε ένα βήμα πίσω και θέτετε τον εαυτό σας σε μια υψηλότερη δόνηση, θα δημιουργήσετε μια συνήθεια που θα σας βοηθήσει να ανακάμψετε από τις αρνητικές σκέψεις γρήγορα σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Με την άσκηση
θα γίνει η προεπιλεγμένη συμπεριφορά σας να αποσπάτε την προσοχή σας όταν οι σκέψεις σας γίνονται τόσο αρνητικές. Όταν ο θετικός περισπασμός γίνει η αυτόματη αντίδρασή σας στις αιμονές αρνητικές σκέψεις, θα δείτε μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά σας. Παρακτρέπεστε από φόβο, οι πράξεις σας έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν την τόνισή σας και τις πεποιθήσεις μας. Μάλλον οι πράξεις μας πάει, οπότε όπου σας μας. Οι πράξεις μας όχι μόνο είναι μια αντανάκλαση της δόνησής μας και του πώς αισθανόμαστε μέσα μας, αλλά έχουν επίσης και τη δύναμη να αλλάζουν τη δόνησή μας και το πώς νιώθουμε. Για παράδειγμα, ίσως έχετε ακούσει ότι όταν είστε πεσμένοι μπορείτε απλά να χαμογελάτε για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας για λίγο. Παρόλο που το χαμόγελο δεν είναι αρνητικό, η απλή πράξη του χαμόγελου προκαλεί μέσα μας ένα συναισθηματικό ανέβασμα. Αυτό λειτουργεί επειδή η διάθεσή μας και οι πράξεις μας δουλεύουν μαζί, δίπλα-δίπλα. Η αλλαγή της διάθεσής μας θα αλλάξει τη συμπεριφορά μας και η αλλαγή της συμπεριφοράς μας θα αλλάξει τη διάθεσή μας. Συνεπώς, αλλάζοντας τη συμπεριφορά μας, παρατηρώντας ένα πρόβλημα, αλλάζουμε και τον τρόπο που νιώθουμε για το πρόβλημα. Και τότε το πρόβλημα εκδηλώνεται διαφορετικά στην πραγματικότητά μας. Και γι' αυτό το λόγο οι πράξεις που επιλέγουμε να κάνουμε έχουν ένα τεράστιο αποτέλεσμα στις καταστάσεις που έχουμε. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ίδιο θέμα συνέχεια, μπορούμε συνήθως να βρούμε κάποιες συμπεριφορές που εκδηλώνουν φόβο για το πρόβλημα. Μειώνοντας και εξουδετερώνοντας αυτές τις φοβικές συμπεριφορές, μπορούμε συνειδητά να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας και την δόνησή μας σχετικά με το θέμα. Για παράδειγμα, αν παλεύω να μείνω υγιής, είναι πιθανόν να συμπεριφέρομαι έτσι εξαιτίας του φόβου μου να μην αρρωστήσω. Ίσως να πλένω μανιωδώς τα χέρια μου, να παίρνω βιταμίνες για το ανοσοποιητικό μου και να αποφεύγω όλους τους άρρωστους ανθρώπους στη ζωή μου με τη σειρά της. Αυτή η αρνητική φοβική εστίαση φέρνει την αρρώστια πιο κοντά σε μένα. Συνέχεια σε λίγο.
Γιατί συμβαίνει αυτό, λέει εδώ, επειδή στέλνω ένα μήνυμα στο σύμπαν που λιάζει ότι φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω. Ξαναπαίρνουμε αυτό στο οποίο εστιάζουμε, είτε είναι κάτι που θέλουμε είτε όχι. Όταν κάνουμε πράξεις που βασίζονται στο φόβο για να αποφύγουμε την αρρώστια, αυτό που ξέρει το σύμπαν είναι ότι σκεφτόμαστε να αρρωστήσουμε. Έτσι, παρόλο που αυτές οι πράξεις γίνονται με την πρόθεση να αποφύγουμε αρρώστιες και ασθένειες, σε πολλές περιπτώσεις μας οδηγούν εκεί. Ένας καλός κανόνας είναι να αξιολογούμε τις επιλογές μας, τις πράξεις μας, ειδικότερα όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Όταν έλκουμε επαναλαμβανόμενα ανεπιθύμητα γεγονότα, είναι σοφό να κάνουμε μία πάυση και να αναρωτιόμαστε ή να αναρωτιόμασταν αν πηγαίνουμε προς εκεί που θέλουμε ή φεύγουμε μακριά από εκείνο που δεν θέλουμε. Τελικά τι γίνεται? Δεν έχει σημασία σε ποια κατεύθυνση λοιπόν κινούμαστε. Όσο κινούμαστε είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι και συνεπώς στην κατάσταση της έλξης. Τώρα αυτά δεν αναφέρονται για να πούμε ότι δεν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, να μην φοράμε τη ζώνη όταν οδηγούμε ή να μην παίρνουμε τις βιταμίνες μας. Αν αυτά μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα για τις καταστάσεις, τότε σίγουρα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το να νιώθουμε προστατευμένοι είναι μια υψηλότερη δονητική κατάσταση από το να νιώθουμε εκτεθειμένοι και ευάλωτοι. Έτσι, αν το να κάνουμε κάτι με προστατευτική διάθεση, ας βοηθήσουμε να νιώσουμε ασφαλείς. Αν νιώθουμε ότι κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να αποφύγουμε το φόβο μας, αυτές οι έμονες πράξεις είναι σίγουρο μέρος του προβλήματος, όπως οι έμονες σκέψεις, οι έμονες πράξεις είναι επικίνδυνες επειδή δείχνουν μια δυνατή εστίαση σε κάτι ανεπιθύμητο. Πάντα να θυμόμαστε ότι η καλύτερη προστασία που έχουμε ποτέ είναι η δονητική ευθυγράμμιση. Όταν δηλαδή προβάλλουμε μια πολύ υψηλή δόνηση, είμαστε 100% ασφαλείς και θα έλκουμε μόνο επιθυμητά γεγονότα και καταστάσεις. Αν νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε προστασία σε τακτική βάση, κάνουμε κάποια βήματα για να ανεβάσουμε τη δόνησή μας. Εγώ βασικά λέω τα εξής. Τι καλύτερο από το να είμαστε στην εκκλησία, να κοινωνάμε, να εξομολογιόμαστε, να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και να πηγαίνουμε λίγο αλλιώς, γιατί εντάξει, ως γνωστό τα περισσότερα άρθρα αυτό δεν θα μας το πουν. Και ίσως και τα προβλήματα να τα παίρνουμε λίγο αλλιώς. Αν υπάρχουν λύσεις, θα κυνηγάμε τις λύσεις επιτέλους.
Μάνεϊ εξ ουρανού. Μια ανατρεπτική κωμωδία του Θανάση Λιούνι. Μάνεϊ εξ ουρανού. Στο χώρο τέχνης και πολιτισμού Πλειάδες. Δελιγιάννη και Κορδάτου 9. Μεταξουργείο. Πρεμιέρα Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 9:15. Εισιτήριο 10 ευρώ. Ημέρες παραστάσεων Τετάρτη 8:30 και Παρασκευή ώρα 9:15. Εισιτήριο Τετάρτη 7 ευρώ και Παρασκευή 10 ευρώ. Μάνεϊ εξ ουρανού. Σκηνοθεσία Μαριάννα Καστανία. Μουσική Βασίλης Καραγιάννης. Στίχη τραγουδιού Νίκη Παπουλάκου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Δέσποινα Κούρτη. Παίζουν με σειρά εμφανίσεως Μαριάννα Καστανία, Μυρσίνη Μορέλη, Γιάννης Κωσταράς. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Cozy Hair and Beauty Academy. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κομμωτικής. Ταχύρυθμα τμήματα εκπαίδευσης. Πιστοποιημένοι διδάσκοντες. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ένα μόλις χρόνο. Αμοιβόμενη πρακτική εξάσκηση στα κομμωτήρια της αλυσίδας μας. Μάθετε όλες τις νέες τεχνικές και εξασκηθείτε σε πραγματικούς χώρους κομμωτηρίου. Σπουδάστε παράλληλα με την πρωινή σας εργασία. Αποκτήστε δίπλωμα με αξία και βγείτε δυναμικά στην αγορά εργασίας. Cozy. Craft your future. Craft your dreams. Εδώ ο ήλιος δεν δει ποτέ. Ράδιο Ήλιος. Το δικό σας ραδιόφωνο. www.iliosweb.com. Καθένας πλέον μπορεί να κατακτήσει την αληθινή γνώση μέσα από τα μοναδικά στο είδος τους βιβλία του Παναγιώτη του Λάτου, τα αρχεία της χαμένης γνώσης. Μπλε, κόκκινο, λευκό α, λευκό β, ένα έργο βασισμένο σε πολυετής έρευνες που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό. Αποκτήστε τα σήμερα. Τα αρχεία της χαμένης γνώσης του Παναγιώτη του Λάτου. Να πω για ακόμα μια φορά ότι το Μάνα εξ ουρανού, για όποιο φίλο ή ακροατή θέλει να παρακολουθήσει την παράσταση, έχει την τιμή του ενός με κάποιο φίλο, το άλλο μισό του μπορεί να πάει και δεν έχει παρά να πει μόνο το όνομα του Ράδιο Ήλιος.
Επίσης, να υπενθυμίσω το τηλέφωνο από τις εκδόσεις πήρα 210-20-29-300 210-20-29-300 για τους ακροατές που αναζητούν τρόπο επικοινωνίας και να προμηθευτούν τα αρχεία της χαμένης γνώσης του Παναγιώτη του Λάτου. Όπως επίσης να ευχαριστήσουμε και τα Pet Shop Zooka που ήταν στην παρέα μας, αν και δεν τους αναφέραμε καθόλου, δεν πειράζει. Να υπενθυμίσουμε και για τους φίλους που αναζητούν ένα Pet Shop που να έχετε απευθείας στο σπίτι τους με τις τρόπες και τα αξεσουάρ των τετράποδων συγκάτοικων και συνοδοιπόρων στη ζωή μας. Είναι 2 χάρους 17 και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί τους είναι το 210-72-34-219.
Beauty Academy. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κομμωτικής. Ταχύρυθμα τμήματα εκπαίδευσης. Πιστοποιημένοι διδάσκοντες. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ένα μόλις χρόνο. Αμοιβόμενη πρακτική εξάσκηση στα κομμωτήρια της αλυσίδας μας. Μάθετε όλες τις νέες τεχνικές και εξασκηθείτε σε πραγματικούς χώρους κομμωτηρίου. Σπουδάστε παράλληλα με την πρωινή σας εργασία. Αποκτήστε δίπλωμα με αξία και βγείτε δυναμικά στην αγορά εργασίας. Cozy. Craft your future. Craft your dreams. Εδώ ο ήλιος δεν βγει ποτέ. Ράδιο Ήλιος, το δικό σας ραδιόφωνο. www.iliosweb.com. Τέσσερις ώρες Ήλιος Web Radio. Chat, ψυχαγωγία, ενημέρωση, μουσική, επικοινωνία, εκπομπές. Ράδιο Ήλιος, το δικό σας ραδιόφωνο. Μάνεϊ εξ ουρανού. Μια ανατρεπτική κωμωδία του Θανάση Λιούνι. Μάνεϊ εξ ουρανού. Στο χώρο τέχνης και πολιτισμού Πλειάδες. Δελιγιάννη και Κορδάτου 9. Μεταξουργείο. Πρεμιέρα Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 9:15. Εισιτήριο 10 ευρώ. Ημέρες παραστάσεων Τετάρτη 8:30 και Παρασκευή ώρα 9:15. Εισιτήριο Τετάρτη 7 ευρώ και Παρασκευή 10 ευρώ. Μάνεϊ εξ ουρανού. Σκηνοθεσία Μαριάννα Καστανία. Μουσική Βασίλης Καραγιάννης. Στίχη τραγουδιού Νίκη Παπουλάκου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Δέσποινα Κούρτη. Παίζουν με σειρά εμφανίσεως Μαριάννα Καστανία, Μυρσίνη Μορέλη, Γιάννης Κωσταράς. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Ο καθένας πλέον μπορεί να κατακτήσει την αληθινή γνώση μέσα από τα μοναδικά στο είδος τους βιβλία του Παναγιώτη του Λάτου. Τα αρχεία της χαμένης γνώσης. Μπλε. Κόκκινο. Λευκό Α. Λευκό Β.
Ένα έργο βασισμένο σε πολυετείς έρευνες που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό. Αποκτήστε τα σήμερα. Τα αρχεία της χαμένης γνώσης του Παναγιώτη του Λάτου. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου μέχρι και αυτή την ώρα. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα, αλλά να έχετε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα και σαφώς ένα νέο έτος που να φέρει ό,τι σας στέρισε το παλιό έτος. Εμείς θα είμαστε μαζί με το νέο έτος. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλό σας βράδυ, καλή νύχτα, γεια σας!